Η Μπουμπουλίνα αποτελεί την σημαντικότερη γυναικεία προσωπικότητα του αγώνα. Πείτε μας δύο κουβέντες για αυτήν. Η Μπουμπουλίνα είναι ιδρέα στην καταγωγή καταρχάς και όχι σπετσιώτισσα στην καταγωγή. Γεννήθηκε στις 11 Μαΐου του 1771 μέσα στις φυλακές της Κωνσταντινούπολης. Ο λόγος αυτού είναι ότι ο πατέρας της, ο βιολογικός της πατέρας, πλοίαρχος της Ίδρας, Σταυριανός Πινότσης, είχε φυλακιστεί τότε από τις Οθωμανικές αρχές λόγω συμμετοχής στην επανάσταση του Ορλόφ, τα γνωστά ορλοφικά που λέμε, και η μητέρα έγκυος πήγε να τον επισκεφτεί στη φυλακή και γεννήθηκε μέσα στις φυλακές. Στο διπλανό κελί δε με τον πατέρα της ήταν ο Παναγιώτης Μούρτζινος, ο ηγεμόνας της Μάνης, ο οποίος και τη βάφτισε και εξού και το βυζαντινό όνομα Λασκαρίνα. 17 ετών παντρεύτηκε τον Δημήτριο Γιάννουζα, πλοίαρχος εδώ των Σπετσών. Ο οποίος χάνεται σε μάχη με Αλγερινούς πειρατές. Ακριβώς. Και μετά στα 30 της χρόνια παντρεύεται τον Δημήτριο Μπούμπουλη, που ήταν ο πιο πλούσιος, από τους πιο πλούσιους πλοιάρχους των Σπετσών, στα 30 της χρόνια, με τον οποίο κάνει 4 παιδιά. Έχει ήδη 3 παιδιά με τον Δημήτριο Γιάννουζα. Παντρεύεται τον Δημήτριο Μπούμπουλη στα 30 της, 4 παιδιά, ο οποίος Μπούμπουλης και αυτός το 1811 σκοτώνεται σε ναυμαχία μεταξύ Αλγερινών πειρατών και μιας γαλλικής φρεγάτας. Στις 13 Μαρτίου 1821 η Μπουμπουλίνα υψώνει την δική της προσωπική επαναστατική σημαία και χαιρετίζει το γεγονός με κανονιοβολισμούς εδώ, λίγο πιο κάτω, στο λιμάνι των Σπετσών. Η Μπουμπουλίνα υψώνει την δική της προσωπική σημαία 13 Μαρτίου και την χαιρετά, η οποία σημαία παραμένει μέχρι και σήμερα, παρέμενε μέχρι και σήμερα το οικόσημο της οικογένειας. Οι Σπέτσες όμως ως νησί ακόμα δεν έχουν επαναστατήσει, επαναστατούν περίπου ένα μήνα αργότερα. Ακριβώς, οι Σπέτσες, το πρώτο νησί που επαναστατεί, 3 Απριλίου του 1821, η Μπουμπουλίνα από μόνη της επαναστατεί 2 εβδομάδες νωρίτερα από αυτό. Λογική εξήγηση, σύμφωνα τουλάχιστον με την οικογένειά μας, είναι ότι ήταν από τους λίγους προεστούς άρχοντες των νησιών που τάχθηκαν εξ αρχής υπέρ της επανάστασης. Διότι είναι γνωστό ότι στα νησιά οι άρχοντες αργούσανε να πάρουν μέρος. Πόσα πλοία διέθετε τότε? Δικό της πλοίο γνωστός Αγαμέμνων, η ναυαρχίδα της δηλαδή στην Επανάσταση, είχε και άλλα 3 πλοία. Και ήταν από τις γυναίκες που πέφτανε στην φωτιά της μάχης. Ήταν η κυβερνήτης καταρχάς του Αγαμέμνωνα με καπετάνιο το γιο της. Πήρε όμως μέρος στη μάχη του Άργους, σύμφωνα με αυτό τις μαρτυρίες μπήκε έφυπη με το στρατό της από πίσω, διότι είχε και δικό της εκστρατευτικό σώμα τα παλικάρια της. Πήρε μέρος λοιπόν στη μάχη του Άργους, πλοία της συμμετείχαν στον αποκλεισμό της Μονεμβασιάς και στην παράδοση του κάστρου της και συμμετείχε και στην άλωση της Τριπολιτσάς βέβαια, όπου γνωρίστηκε με τον Κολοκοτρώνη και τους υπόλοιπους οπλαρχηγούς της Πελοποννήσου και κάτι το οποίο δεν μπορεί να μην είναι πολύ γνωστό στο ευρύ κοινό. Η Μπουμπουλίνα στην Τρίπολη κατάφερε και έσωσε, ήταν από αυτούς που έσωσαν, το χαρέμι του Χουρσίτ Πασά, το οποίο λέγεται ότι έγινε κατόπιν παράκλησης της γυναίκας του Χουρσίτ προς την Μπουμπουλίνα για τις ζωές των παιδιών και των γυναικών του χαρεμιού και λέγεται επίσης ότι τους έσωσε διαπηλής δικών της ανθρώπων, όπου μετά το χαρέμι στάλθηκε στον Πασά της Κορίνθου. Τι άνθρωπος ήταν? Ξέρουμε ότι ήταν δυναμικός χαρακτήρας, μόνο και μόνο που έκανε αυτά που έκανε. Βέβαια, μην ξεχνάμε, από το 1811 που χείρεψε για δεύτερη φορά, ανέλαβε τις επιχειρήσεις των συζύγων της. Ξέρουμε ότι ταξίδευε και με τον πατριώτη και με τους άνδρες της και μετά ανέλαβε αυτές τις επιχειρήσεις, τις μεγάλωσε, έγινε μέτοχος σε άλλα πλοία, μεγάλωσε δηλαδή την ήδη υπάρχουσα περιουσία που είχε, που από μόνο του είναι κάτι ανίκουστο σχεδόν για μια γυναίκα στα Βαλκάνια στις αρχές του 19ου αιώνα. Πάντως ακούγεται ανίκουστο, ιδίως για εκείνη την εποχή, μια γυναίκα να κουμαντάρει τόσους πολλούς άνδρες. Θα την περιέγραφα γυναίκα φαινόμενο για την εποχή της, πρωτοπόρος και ειδικά στη σημερινή εποχή η σημασία αυτή είναι αμφισβήτητη. Κάποια στιγμή η Μπουμπουλίνα όμως κινδυνεύει να χάσει όλη της την περιουσία. Με τον θάνατο του Μπούμπουλη, οι Οθωμανοί χρησιμοποιούν ως δικαιολογία τις υπηρεσίες του Μπούμπουλη προς τους Ρώσους, ο οποίος είχε πολεμήσει με τους Ρώσους στους Ρωσοτουρκικούς πολέμους και είναι και επίτιμος πλοίαρχος των Ρώσων ο Μπούμπουλης. Με αυτήν την δικαιολογία προσπάθησαν να δημεύσουν την τεράστια περιουσία που είχε κληρονομήσει και την οποία είχε και μεγαλώσει, όπως είπαμε. Οπότε η Μπουμπουλίνα ταξίδεψε το 1816 με πλοίο της στην Κωνσταντινούπολη, όπου γνώρισε τον Ρώσο πρέσβη, τον Στοργόνοφ, και χρησιμοποίησε αυτές τις υπηρεσίες του ανδρός της για να ζητήσει βοήθεια από τους Ρώσους, ο οποίος Στρογκόνοφ την στέλνει στην Κριμαία για 6 μήνες, σε ένα κτήμα που λέγεται της έδωσε ο Τσάρος Αλέξανδρος I, τον οποίο και γνώρισε εκεί,
Ενώ ήταν στην Κωνσταντινούπολη επίσης, γνωρίστηκε με την μητέρα του Σουλτάνου, τη Βαλιδέ Σουλτάνα, η οποία εντυπωσιάστηκε τόσο πολύ από το χαρακτήρα, αυτό το δυναμικό χαρακτήρα αυτής της γυναίκας, έπεισε τον γιο της μετά από μερικούς μήνες να μην δημεύσει αυτή την περιουσία. Οπότε και η Μπουμπουλίνα μπόρεσε να γυρίσει στο νησί, επιστρέφοντας βέβαια με ένα πλοίο γεμάτο όπλα για τον ερχόμενο ξεσηκωμό. Και η διάσωση του χαρεμιού λένε ότι ήταν υπόσχεση που είχε δώσει η Μπουμπουλίνα στην Βαλιδέ Σουλτάνα να μην αρνηθεί ποτέ να βοηθήσει μια μουσουλμάνα μετά από την βοήθεια που είχε και η ίδια δεχτεί. Η Μπουμπουλίνα έδωσε τα πάντα για τον αγώνα σε τέτοιο σημείο που πολύ σύντομα απόλεσε ολόκληρη την περιουσία της. Στα δύο πρώτα χρόνια περίπου είχε ξοδέψει σχεδόν τα πάντα, συντηρούσε τους ναύτες της και τις οικογένειές τους βέβαια εδώ στο νησί, το εκστρατευτικό σώμα επίσης συντηρούσε, είχε αναλάβει τον ανεφοδιασμό των πολιορκούντων στο Ναύπλιο και στη Μονεμβασιά και στο Άργος, αγόραζε όπλα πολεμοφόδια από τα ξένα λιμάνια με τα πλοία της. Οπότε σιγά σιγά αυτή η τεράστια περιουσία είχε σταματήσει και το εμπόριο πλέον. Στα δύο χρόνια έχει μείνει σχεδόν τίποτα. Δυστυχώς όμως είχε άδοξο τέλος. Θα πεθάνει το 1825 σε ηλικία μόλις 54 ετών. Δυστυχώς, όπως πολλά μεγάλα ονόματα της ιστορίας μας, είχε ένα πολύ τραγικό τέλος, άδοξο. Σύμφωνα με την ιστορία, καταρχάς ζούμε τότε, είναι το 1825, η Μπουμπουλίνα ζει σε αυτό εδώ το σπίτι σχεδόν εξόριστη από την κυβέρνηση, διότι διανύαμε τότε τον δεύτερο εμφύλιο, από τους χειρότερους. Και σύμφωνα με την ιστορία, ο δεύτερος της γιος, από τον πρώτο της γάμο δηλαδή, ερωτεύτηκε την Ευγένεια Κούτσι. Η οικογένεια Κούτσι, η οποία υπάρχει προφανώς ακόμα στο νησί, από τις πολύ σπουδαίες οικογένειες των Σπετσών, πρόκριτοι, έχουν προσφέρει απίστευτα πράγματα στον αγώνα μας, αλλά δεν θέλουν τον γάμο μεταξύ των δύο οικογενειών. Πρώτον, η Μπουμπουλίνα, όπως είπαμε, έχει παραπέσει πλέον οικονομικά. Δεύτερον, η κοπέλα είναι από μικρή ηλικία λογοδοσμένη ήδη να παντρευτεί κάποιον πλούσιο εδώ στο νησί. Ωστόσο, ο έρωτας των παιδιών είναι τόσο ισχυρός που κλέβονται, αποφασίζουν να κλεφτούν. Κρύβονται στο σπίτι του πατέρα του, του πρώτου δηλαδή άντρα της Λασκαρίνας, του Δημητρίου Γιάννουζα. Η Μπουμπουλίνα που ζούσε εδώ εκείνη την εποχή μαθαίνει το νέο από τρίτους και τρέχει στο άλλο της σπίτι να δει από κοντά τι γίνεται και λίγο αργότερα καταφθάνουν και οι Κουτσέοι, λένε ότι ήταν ένας όχλος εξαγριωμένος να πάρουν πίσω την κόρη τους. Καταλαβαίνουμε όλοι ότι μιλάμε για μια ακραία προσβολή για τα ήθη εκείνης της εποχής, η αρπαγή μιας ανήπαντρης κοπέλας. Η Μπουμπουλίνα όμως όχι μόνο υποστηρίζει τα παιδιά, αρνείται να την επιστρέψει την κοπέλα, κάτι το οποίο προκαλεί μια τεράστια λογομαχία μεταξύ αυτής και των Κουτσέων. Και κάποιος από όλους, που μέχρι και σήμερα παραμένει άγνωστο ποιος, διότι βράδιαζε, είχε ήδη σκοτεινιάσει εκείνη την ώρα, οι περισσότεροι είχαν κατηγορήσει τον πατέρα της κοπέλας, τον Χριστόδουλο Κούτσι, η οικογένειά μας τότε, οι Μπουμπουλέοι, είχαν κατηγορήσει τον αδελφό της κοπέλας, τον Ιωάννη Κούτσι, και είχε κατηγορηθεί επίσης με μεγάλη πιθανότητα ένας ετεροθαλής αδελφός της ίδιας της Λασκαρίνας, ονόματι Μανώλης Λαζάρου Ορλόφ, ο οποίος εκείνη τη στιγμή βρισκόταν εκεί και είναι γνωστό όμως ότι δεν τα πηγαίνανε ποτέ καλά μεταξύ τους. Μπορεί να ήταν όμως και κάποιος μπράβος, δεν μπορούμε να ξέρουμε σίγουρα. Όποιος και να ήταν, η Μπουμπουλίνα, φανταστείτε, έχει βγει σε ένα παραθύρι ανοιχτό. Λένε ότι φώναζε και έβριζε, μην ξεχνάμε, μιλάμε για μια αθυρόστομη, πολύ σκληρή γυναίκα. Την πυροβολεί, το βόλι την χτυπά στο μέτωπο και την αφήνει αμέσως νεκρή.